Κύριε Παπαδάκη, οι πληστηριασμοί ίσως είναι οι πιο σκληρές εκφάνσεις της αντιλαϊκής πολιτικής, όχι μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που σταδιακά δημιούργησαν το πλαίσιο να ζούμε σήμερα αυτές τις καταστάσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και είναι γνωστό αυτό, καθημερινά στις δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμών οι οποίοι συντελούνται και μέσα από διαδικασίες οι οποίες έχουν μεθοδευτεί έτσι να μην γίνονται αντίληπτες, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί κτλ., βρίσκεται εκεί, στηρίζει τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά πετιούνται στο δρόμο. Αλλά θα επανέλθω λίγο στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Όταν το τραπεζικό σύστημα πουλούσε τα βρώμικα κόκκινα δάνεια στις ιδιωτικές εταιρείες, και οι ιδιωτικές εταιρείες, οι servicers οι λεγόμενοι, που εξωτερικεύουν μια απίστευτη απανθρωπιά στο πλαίσιο της κερδοφορίας τους, δημιουργούν αυτές τις ιστορίες, αυτά δεν γίνονται τυχαία. Πατάν πάνω σε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο χτίστηκε. Κανείς από όσους κυβέρνησαν μέχρι σήμερα δεν δικαιούται να κάνει ό,τι κλαίει, γιατί τα δάκρυά του είναι κροκοδίλια. Δημιούργησαν και νομοθέτησαν πάνω στις απαιτήσεις του τραπεζικού συστήματος και των servicers για να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αυτοκτονούν μέσα από τις πρακτικές αυτών των εταιριών. Η κερδοφορία τους είναι τεράστια. Τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, που επετέθηκε μέσα από το ξεφόρτωμα αυτών των βρώμικων υποχρεώσεων των κόκκινων δανείων, έρχονται και πάνε. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει που δεν έγινε, κύριε Παπαναστάση? Πρώτα απ' όλα να πάμε στην πηγή του προβλήματος, που είναι κατά την κρίση οι φτωχοί άνθρωποι, μεροκαματιάρδες, που έπεσαν στην παγίδα ή αν θέλετε και στην ανάγκη να πάρουν ένα δάνειο για να βάλουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους. Μέσα από την αλλαγή των προϋποθέσεων βρέθηκαν να είναι μπαταχτσίδες χωρίς ποτέ να είχαν αυτή την πρόθεση. Εκεί που πληρώνανε 300 ευρώ για παράδειγμα δάνειο, το τραπεζικό σύστημα τους λέει θα πληρώνετε 900. Αναγκαστικά πήγανε στα κόκκινα δάνεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα έχει αναδείξει αυτά τα στοιχεία, αλλά έχει καταθέσει και προτάσεις για να μπορέσει ο απλός άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε αυτά. Και να σας πω και κάτι. Όταν η τράπεζα πουλάει ένα δάνειο στο 20% της αξίας του στο funds, στους servicers, αρνείται να δώσει αυτή την έκπτωση στον ιδιότητον δανειολήπτη, γιατί αντίκειται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μέσα στα συστήματα βάζουμε και το αναλογική ατζόντα? Η αναλογική είναι μία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι γνωστή η θέση του για την απλή, απλή αναλογική. Όλα τα άλλα τα σενάρια είναι κομμένα και ραμμένα στην προσπάθεια του συστήματος να διατηρήσει και να εγκλωβίσει την δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική από όλα τα κόμματα τα οποία έχουν προέλθει μέχρι σήμερα. Είτε δύο, είτε πέντε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται απέναντι σε αυτές τις λογικές, απαιτώντας να εκφραστεί η λαϊκή θέληση.